Ο κορονοϊός έχει επηρεάσει και τη λειτουργία των εκκλησιών λόγω των μέτρων που ισχύουν για τους θρησκευτικούς χώρους λατρείας. Οι αλλαγές που παρατηρούμε έχουν να κάνουν με τον τρόπο στον οποίο συμμετέχουν πλέον οι άνθρωποι, δηλαδή αναγκαστικά με την εφαρμογή των κοινών υπουργικών αποφάσεων που έχουν δημοσιευθεί στα διάφορα ΦΕΚ και για την προστασία της δημόσιας υγείας. Τουλάχιστον αυτή την περίοδο που διανύουμε, η ελάχιστη απόσταση εντός του ναού μεταξύ των εκκλησιαζομένων πρέπει να είναι 1,5 μέτρο. Σίγουρα είναι απαραίτητη χρήση μάσκας και εντός του ναού, αλλά και στους χώρους πέριξ του ναού, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να βρίσκονται πολλοί άνθρωποι μέσα στο ναό και παρακολουθούν από τον εξωτερικό χώρο, από τον προαύλιο χώρο, τις ακολουθίες, τις λειτουργίες, μυστήριο, οτιδήποτε είναι αυτό. Αυτή είναι η βασική αλλαγή. Από εκεί και πέρα, προς το παρόν, υπάρχει δυνατότητα όποιος θέλει να εκκλησιαστεί, έστω και με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει δυνατότητα να προσέλθει τη λειτουργία, να κοινωνήσει. Οφείλουμε βέβαια να είμαστε προσεκτικοί, δεν τα διαπραγματευόμαστε αυτά, δεν είμαστε απρόσβλητοι χριστιανοί. Από τη στιγμή που η ζωή μας είναι συνυφασμένη και έχουμε παραδοθεί στη φθορά και στο θάνατο, αναπόφευκτα για τον οποιοδήποτε, πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας και να χρησιμοποιούμε το μεγάλο δώρο που μας έδωσε ο Θεός, που είναι η λογική, η ζωή και η υγεία μας. Ο αριθμός των πιστών που μπορούν να προσέρχονται ημερησίως εξαρτάται από τα τετραγωνικά του θρησκευτικού χώρου και σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται η απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ των πιστών προς όλες τις κατευθύνσεις. Επιπλέον έχουν οριστεί συγκεκριμένες θέσεις εντός του ναού στις οποίες μπορεί κανείς να καθίσει. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι πολύ προσεκτική και οι άνθρωποι εφαρμόζουν αυτά που προβλέπουν και συστήνουν οι ειδικοί και έχει αποφασίσει η ελληνική πολιτεία και καλά κάνουν, γιατί είδαμε και εδώ στον τόπο μας και στην Κρήτη πάρα πολλά κρούσματα το τελευταίο διάστημα και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ένα παραπάνω προσεκτικοί. Οι άνθρωποι νομίζω ανταποκρίνονται, κάνουν αυτό που αισθάνονται ότι είναι το σωστό, κάνουν αυτό που συστήνουν οι ειδικοί επιστήμονες και έτσι τους συγχαίρω εγώ προσωπικά, γιατί συμπεριφέρονται υπεύθυνα και για τον εαυτό τους αλλά για τους άλλους ανθρώπους, χωρίς να εκθέτουμε σε κίνδυνο κανένα. Αναφορικά με τον θρησκευτικό τουρισμό, όσοι επισκέπτες από το εξωτερικό εισέρχονται στους προσκυνηματικούς χώρους, ακολουθούν και εκείνοι κατά γράμμα τους κανόνες για την προστασία της δημόσιας υγείας. Την ίδια στιγμή, όπως δηλώνουν και οι ίδιοι, αισθάνονται ασφάλεια. Αισθάνεστε ασφαλείς από τον κορονοϊό? Ναι, είναι εντάξει, έχουμε τις μάσκες. Νιώθω πιο ασφαλής εδώ από ό,τι στη χώρα μου. Φοράτε επίσης μάσκα? Ναι, όλη την ώρα. Ακόμα και στην παραλία την αφαιρούμε μόνο όταν δεν υπάρχει κόσμος. Νιώθω ασφαλής γιατί ο κόσμος προσέχει να κρατάει αποστάσεις και φοράνε μάσκες. Φοράτε κι εσείς τη μάσκα σας? Ναι, τη φοράω. Σε κλειστούς χώρους μόνο. Σε εξωτερικούς χώρους τηρώ τις αποστάσεις από άλλους ανθρώπους, οπότε νιώθω ασφαλής. Η ίσχυση των προσωρινών περιοριστικών μέτρων για τους χώρους λατρείας έχει παραταθεί έως και τις 31 Αυγούστου.